Καταλαβαίνουμε, ζητούμε και τη δική σας κατανόηση, όπως επίσης θα ζητήσουμε και την κατανόηση όλων όσων θα χαιρετήσουν. Θα πρέπει να είμαστε λίγο σύντομοι για να περάσουμε στη συνέχεια μέσα στην έκθεση και στα περίπτερα. Κύριε Υπουργέ, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Βερναρδάκης, θα θέλουμε να σας δώσουμε το λόγο, γιατί θέλουμε και τις δικές σας θέσεις. Ακούσατε τι είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως. Λύστε μας τα χέρια. Λύστε μας τα χέρια. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Εκπρόσωπε της Βουλής, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι εδώ μαζί σας με μεγάλη χαρά, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, για τα εγκαίνια της έκθεσης που ανοίγει σήμερα τις πύλες της για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Με μεγάλη χαρά βεβαίως και έκπληξη με ενημέρωσε και ο Περιφερειάρχης, άκουσα και από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου για τις 200 επιχειρήσεις που εκθέτουν και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έρχεται αμέσως μετά από την τεράστια επιτυχία που είχε η μεγάλη έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που φέτος αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για την προβολή των εταιριών καινοτομίας, νέας τεχνολογίας, της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της αλλαγής όλου του οικονομικού κλίματος. Και νομίζω ότι αυτό συνεχίζεται με την έκθεση εδώ. Βρίσκομαι εδώ βέβαια μετά από ένα πολύ δύσκολο διήμερο για την περιοχή σας, το διήμερο των ακραίων καιρικών φαινομένων του Σαββατοκύριακου που άφησε πληγές και στις επιχειρήσεις και που γίνεται αυτή τη στιγμή μια συντονισμένη προσπάθεια να επιλωθούν οι πληγές. Θέλω να ελπίζω ότι μαζί με την περιφέρεια που έχει και την ευθύνη αλλά και εμείς με τα Υπουργεία θα είμαστε κοντά για να έχουμε ένα πρόγραμμα άμεσων παρεμβάσεων, αποζημιώσεων. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Δυστυχώς θα έχουμε εφ' εξής τέτοια φαινόμενα, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας σαν διοικητική και πολιτική οργάνωση και στο επίπεδο βεβαίως της κυβέρνησης αλλά και στο επίπεδο των τοπικών αρχών. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνω, να εκπροσωπείτε το σύνολο του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της Πελοποννήσου και όπως κάθε τέτοια πρωτοβουλία να στοχεύει στην ανάδειξη των υγιών επιχειρηματικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της Πελοποννήσου, καθώς και στην προβολή όλων εκείνων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας αναπτυξιακής προοπτικής που εμφανίζει αυτή η περιφέρεια. Γεγονός που αποτυπώνεται και στους 5 στόχους της εκθεσιακής δραστηριότητας, δηλαδή την ανάδειξη και την προβολή της οικονομικής δραστηριότητας στην Πελοπόννησο, την προώθηση των προϊόντων που παράγονται εδώ, σε όλες τις περιοχές της χώρας και στο εξωτερικό, την ανάδειξη της επιχειρηματικής και εμπορικής συνεργασίας με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, την αύξηση της τουριστικής κίνησης με την προσέλευση και διακίνηση εμπορικών αντιπροσώπων και επισκεπτών και βέβαια τη γνωριμία και επικοινωνία του συνόλου των επιχειρηματιών της περιφέρειας Πελοποννήσου με στόχο την ανίχνευση μελλοντικών συνεργασιών εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα σας πω γιατί αμέσως μετά ότι η έκθεση καλύπτει μια ευρία γκάμα θεματικών ενωτήτων που ξεκινάει από τον πολιτιστικό τουρισμό, τον ινοτουρισμό, τη γαστρονομία, τη γευθυνοσία και φτάνει μέχρι την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και τα επαγγέλματα αιχμής και τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Και η δυναμική της έκθεσης ενισχύεται από το εύρος των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτή την εκθεσιακή δραστηριότητα. Τρόφιμα, βιολογικά προϊόντα, ρουχισμός, κοσμήματα, εκδόσεις, εκπαίδευση, οικιακός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και ένα σωρό που δεν έχει νόημα, δραστηριότητες που έχει νόημα να τις απαριθμίσουν. Μπορούμε να πούμε ότι η έκθεση έχει όλα τα ηχέγγυα για να αποτελέσει ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός για την Πελοπόννησο και βέβαια για την Κόρινθο, την πόλη που το φιλοξενεί εφέτος.
η σημασία και ο ρόλος για να επανέλθω σε όλη αυτή την πολυσχηδή κατά κάποιο τρόπο εκθεσιακή δραστηριότητα συνδέεται καταρχάς με το γεγονός ότι συμβάλλει στην περαιτέρω ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πελοποννήσου. Πλεονεκτήματα όμως παραγωγικά που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με ένα τελείως διαφορετικό υπόδειγμα αναπτυξιακής στρατηγικής σε σχέση με το παρελθόν. Αυτή την αναπτυξιακή στρατηγική επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε πριν από λίγους μήνες με τα αναπτυξιακά περιφερειακά συνέδρια, διαδικασία που έδωσε το χώρο και τον τρόπο οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί θεσμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, να συμβάλλουν στη συγκρότηση του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας. Ειδικά στη σημερινή ιστορική συγκυρία, όπου η χώρα ξεπερνά τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της τελευταίας οκταετίας και έχοντας ένα καθαρό διάδρομο μετά την οικονομική κρίση, τα μνημόνια και την οικονομική επιτροπία, επιβάλλεται να διαμορφώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που δεν θα είναι επιστροφή στο παρελθόν, αλλά έφοδο στο μέλλον. Θυμάμαι ότι το αναπτυξιακό συνέδριο που είχαμε την ευκαιρία να συνδιοργανώσουμε με την περιφέρεια στην Τρίπολη ήταν ίσως το πιο επιτυχημένο συνέδριο από τα 13 περιφερειακά, 14 που έγιναν σε όλη τη χώρα. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή, αυτό που θέλαμε ουσιαστικά να ενεργοποιήσουμε, δηλαδή τις τοπικές κοινωνίες με τους τοπικούς προβληματισμούς και όλα αυτά να τα συνδέσουμε, να τα συνθέσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό παραγωγικό σχέδιο. Με τους τοπικούς θεσμούς, δηλαδή την περιφέρεια, τους δήμους, ενεργητικά παρόντες, τα επιμελητήρια, την επιχειρηματικότητα, ενεργητικά παρόντες σε αυτή τη διαδικασία. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω δύο λόγια για αυτήν όλη την μεγάλη πορεία, η οποία αφορά και την έκθεση. Αναπτυξιακή στρατηγική, και μάλιστα στις νέες συνθήκες, σημαίνει πριν απ' όλα σχέδιο, όχι τυχαιότητα. Σχέδιο σημαίνει ότι αξιοποιούνται συγκροτημένα και συνεκτικά όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, οι διαθέσιμες δομές και οι ιδέες για τη δημιουργία ενός παραγωγικού πλούτου, νέου παραγωγικού πλούτου. Σχέδιο σημαίνει ότι δουλεύουμε για να δημιουργούμε αλυσίδες αξίας και όχι μεμονωμένη ανάπτυξη μεμονωμένων κλάδων ή τομέων. Ένα παράδειγμα, χωρίς να μένουμε σε αυτό, είναι ένα παράδειγμα. Η αγροτική παραγωγή πρέπει να συνδυαστεί με τη βιομηχανική μεταποίηση και την τυποποίηση και την παραγωγή, τον τουρισμό και το εμπόριο, την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία, που πρέπει να δίνουν ιδέες και υποδομές σε αυτήν, δηλαδή να ξαναγυρνάνε στην αγροτική παραγωγή. Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Τα τεχνικά έργα ή τα μεγάλα έργα πρέπει να τα βλέπουμε όχι ως ad hoc αναπτυξιακά έργα, αλλά ως υποδομές που βοηθούν την ανάπτυξη. Σχέδιο δηλαδή σημαίνει να σκεφτόμαστε με όρους προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε πολιτικές, δημόσιες πολιτικές, αλλά κυρίως όμως πρέπει να αντιστρέψουμε το υπόδειγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες πολλές δεκαετίες. Ένα υπόδειγμα που στηριζόταν στη μείωση του εργατικού κόστους και των μισθών, χωρίς να περιλαμβάνει αντίθετα, όπως πρέπει να γίνει σήμερα, πολιτικές ενσωμάτωσης του ανθρώπινου και εξενδεκευμένου δυναμικού στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Σχέδιο σημαίνει να σκεφτόμαστε επίσης με όρους κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής συνοχής, ενδοπεριφερειακής συνοχής, διότι μην ξεχνάμε ότι και οι περιφερειακές ανισότητες αποτελούν μια κρίσιμη παράμετρο για τα επόμενα χρόνια της αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Το αναπτυξιακό σχέδιο είναι επίσης σχέδιο επιλογών, οικονομικών, στρατηγικών και ιεραρχημένων επιλογών. Αν μιλήσουμε με βάση το παράδειγμα του αγροτικού, υποδείγματος, θα επισημάνουμε ότι ο αγροτικός τομέας συνιστά βασικό μοχλό συνολικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Με δεδομένο όμως ότι η Ελλάδα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Πελοπόννησο, αφορά το σύνολο της χώρας, είναι μια χώρα που δεν μπορεί να στοχεύει κυρίως στην ποσότητα, δεν μπορεί δηλαδή να στηρίζεται σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποτελεί βασική παράμετρο σε κάθε αναπτυξιακή συζήτηση,
κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι η ανάδειξη ποιοτικών προϊόντων και εδώ χρειάζεται αναδιαμόρφωση του παραγωγικού υποδείγματος με νέες βιολογικές καλλιέργειες, με εναλλακτική κτηνοτροφία, με διαπιστευμένη βιολογική μεταποίηση αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων που θα κάνουν τη διαφορά, που θα κάνουν την προστιθέμενη αξία, που θα δημιουργήσουν νέο πλούτο και συγκριτικό πλεονέκτημα. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε δομές, χρειαζόμαστε ισχυρές και σύγχρονες αγροτοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις, καταρτισμένους αγρότες και αγρότησες, ανάδειξη της καινοτομίας, συνεργασία με σύγχρονες μεταποιητικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αλλά και ταυτόχρονη ανάπτυξη των εμπορικών δικτύων. Οι συλλογικές δράσεις είναι μονόδρομος για οικονομίες που είναι δυναμικές, αλλά δεν έχουν μέγεθος ικανό να κυριαρχεί από μόνο του στις διαδικασίες της παγκόσμιας αγοράς. Υπό την έννοια αυτή, όλο το παραγωγικό μας υπόδειγμα και το παράδειγμα πρέπει να προσαρμοστεί. Η εκθεσιακή δραστηριότητα εδώ, η Πελοπόννησος 2008, συνδέεται με τις προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη επίσης και τις προτάσεις για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της Πελοποννήσου και σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής και σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να αποφύγουμε λογικές επενδύσεων τουριστικών all inclusive και να στοχεύσουμε σε μια άλλου τύπου διαχείριση. Η ίδια η μορφολογία, ο φυσικός, πολιτιστικός και αρχαιολογικός πλούτος της Πελοποννήσου, το πλήθος των θρησκευτικών μνημείων, επιτρέφουν, αν δεν επιβάλλουν κιόλας, τις συγκεκριμένες μορφές ανάπτυξης. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν με αντίστοιχες μικρές ή μεγάλες μεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Παράδειγμα, οι δυναμικές ποικιλίες κρασιού που παράγονται στην Πελοπόννησο θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή των τουριστικών και επισκεπτικών μονάδων και το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με το ελαιόλαδο και τα πυροκομικά προϊόντα. Όπως έχει χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, ένας από τους λόγους που η χώρα καταφέρνει σιγά σιγά να βγαίνει από την διαχρονική ύφεση της τελευταίας δεκαετίας και να βγει και από τον φαύλο κύκλο της μειωμένης ανάπτυξης και της λιτότητας είναι διότι ασκήθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές. Η κυβέρνηση προχώρησε σε επενδυτικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε όφελος των μικρομεσαίων και των καινοτόμων επιχειρήσεων, προχώρησε σε μια βαθιά αλλαγή του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων, σε μια βαθιά αλλαγή αναδιαμόρφωση των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς. Και σήμερα είμαστε σε θέση πια να προτείνουμε ένα συντονισμένο σχέδιο για φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουμε μπροστά μας ήδη από το 2019 και σε μια προοπτική τριετίας. Γι' αυτό άλλωστε και έχουμε και θετικά δεδομένα πια στο σύνολο της οικονομίας. Το 2018 ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2,1%. Στην βελτίωση του πραγματικού ΑΕΠ έχει συμβάλει η βελτίωση των δικτών εμπιστοσύνης στην οικονομία και μην ξεχνάμε και η σταθερή δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ως επακόλουθο, η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση σταθεροποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018 και αυξήθηκε σημαντικά στο δεύτερο. Και αυτό είναι μια δυναμική την οποία θα τη δούμε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα. Το επενδυτικό κλίμα επίσης ευνοήθηκε από την βελτίωση όλων των οικονομικών δικτών. Οι επενδύσεις στις κατασκευές αυξήθηκαν κατά 6,1% και κατά 19% στον εξοπλισμό. Οι εξαγωγές το 2017 αυξήθηκαν και κατέγραψαν ποσοστά τα οποία αποτελούν την υψηλότερη επίδοση από το 2001. Αυξήθηκε ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σημείωσαν υψηλό δεκαετίας και το 2017 είχαμε εισρωή 1,4 δις στην οικονομία. Αλλά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 6 μήνες, έχουμε μια νέα κινητικότητα. Συστάθηκαν 200 κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής που πρέπει να τις στηρίξουμε και πρέπει να διαμορφώσουμε ένα υγιές παραγωγικό και διοικητικό πλαίσιο για να λειτουργήσουν. Στόχος λοιπόν είναι η δημιουργία ενός άλλου προτύπου παραγωγής, αναπτυξιακού προτύπου. Γι' αυτό εκτός από αυτά που έχουν γίνει ήδη, η κυβέρνηση προχωρά με τη συντονισμένη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε μπροστά μας. Πρώτα-πρώτα με το ΕΣΠΑ. Δεύτερο με την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τρίτον με τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που το 2017 έφεραν στη χώρα περί τα 2 δις και προβλέπονται άλλα 7 δις επενδυτικά
επενδυτικές πρωτοβουλίες στην επόμενη τριετία. Με τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και με πρωτοβουλίες όπως είναι οι μικροπιστώσεις έως 15.000 ευρώ σε 100.000 επιχειρήσεις, που εντός του έτους θα έχει ψηφιστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις μικροπιστώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό πια νέο περιβάλλον δανειοδότησης και οικονομικής υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά εδώ βέβαια θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και οι ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες, ο τραπεζικός τομέας, είναι μια παράμετρος που θα πρέπει από εδώ και στο εξής να παίξει το ρόλο της στη χρηματοδότηση, την υγιή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να δούμε επίσης πρωτοβουλίες που αφορούν το αγροτικό, το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, την ψήφιση νόμου εναντίον των ελληνοποιήσεων προϊόντων, την εφαρμογή της κατάργησης του μη αποτελεσματικού φόρου στο κρασί, που δημιούργησε πολλά προβλήματα, όπως θα ξέρετε και εσείς ειδικά εδώ στην Πελοπόννησο, και ούτω καθεξής. Αγαπητοί φίλοι, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία, μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα για πρώτη φορά ότι η επόμενη γενιά έχει προσδοκίες καλύτερες από την προηγούμενη. Αυτό που είχαμε ξεχάσει τα προηγούμενα χρόνια, λέγοντας ότι οι επόμενες γενιές για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο δεν έβλεπαν καλύτερες προοπτικές από τις προηγούμενες γενιές. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά και σαν ψυχολογικό και σαν οικονομικό κλίμα μπορούμε να το αλλάξουμε και το αλλάζουμε σιγά σιγά. Η νέα γενιά το αξίζει, γιατί ούτε ψευδεπίγραφες αναπτύξεις δημιούργησε, ούτε χρέη δημιούργησε, ούτε οικονομικές τρεβλώσεις, ούτε περιβαλλοντικές καταστροφές, ούτε κλίμα διαφθοράς. Όλο αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο οφείλουμε να παραδώσουμε καθαρό στη νέα γενιά για τη νέα αναπτυξιακή προοπτική. Η ανάπτυξη του μέλλοντος και η σημερινή διαδικασία που κάνετε εδώ είναι μια μικρή στιγμή στη μεγάλη εικόνα της αναπτυξιακής ανασύνταξης της χώρας. Εμπεριέχει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, εμπεριέχει ένα άλλο πρότυπο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, με κοινωνική δικαιοσύνη, δίκαιη κατανομή υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Γιατί μην ξεχνάμε, μια άλλη διάσταση της ανάπτυξης, της νέας ανάπτυξης, είναι η ισχυρή κοινωνική συνοχή. Αποδείχθηκε από όλα τα μοντέλα των τελευταίων ετών, των τελευταίων 20 ετιών και πολύ περισσότερο και σε όλες τις χώρες, ότι αν δεν υπάρχει μια συστηματική πολιτική ενός παραγωγικού κοινωνικού κράτους και δεν υπάρχει δηλαδή μια συστηματική πολιτική μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, οι προοπτικές ανάπτυξης δημιουργούν στην ουσία έναν φαύλο κύκλο υπανάπτυξης, από ανάπτυξης και τελικά οικονομικής ύφεσης. Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, ανάπτυξη για μας σημαίνει ότι πρέπει να αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Να είναι δίκαιη, να είναι ισόρροπη, να είναι συνεκτική. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι η έκθεση που εγκαινιάζεται σήμερα να μείνει στην ιστορία σαν η έκθεση που ανοίγει, η έκθεση του 2018, ανοίγει τη νέα εποχή της περιφέρειας. Εμείς θα είμαστε κοντά σε αυτή την προοπτική, ήδη την επόμενη εβδομάδα, έχοντας ένα μεγάλο πια κατάλογο και εμείς ως κεντρική κυβέρνηση υποχρεώσεων απέναντι στο λαό της Πελοποννήσου, απέναντι στην περιφέρεια και απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, θα έχουμε μια συνάντηση εργασίας με την περιφέρεια, έτσι ώστε να δούμε όλα αυτά τα πορίσματα, τα ενδιαφέροντα, τα θεμελιακά πορίσματα που προέκυψαν από το αναπτυξιακό μας συνέδριο, πώς μπορούμε να τα προχωρήσουμε, να τα επιβεβαιώσουμε, να τα